Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας στα 16 λεπτάκια μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι φυσικά που αλλού στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει ο δικός σας ο χαλαρός μπαλαντέρ, έτσι, στην πολύ, να τη χαρακτηρίσω, όχι χαβαλετζίδικη ζώνη του ραδιοφώνου, αλλά σίγουρα μακριά από τα ξύλινα και τα τετριμένα τα οποία ακούτε στη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας. Με ρεπορτάζ, πιο χαλαρά βέβαια, στους δικούς μας, ο δικός μας έτσι, στυλ και ύφος. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος του σήμερα από το μικρόφωνο, γιατί πάλι έχει μπάσκετ ΠΑΟΚ, έτσι, και έπρεπε να είναι Μοσχοβίτης στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, Τετάρτη σήμερα, 23 του Γενάρη, με την ανασκόπηση της σημερινής επικαιρότητας. Τι είχαμε από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με στοιχηματάκι. Έχουμε και παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα αναφέρουμε σε λίγο τι έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και αναλόγως θα δούμε μήπως και σήμερα ανοίξουμε γραμμές, γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα διάθεση αυτήν την εβδομάδα για γραμμές, κυρίως στον κόσμο του Άρη. Θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει η εκπομπή, αν θα δώσουμε το βήμα στο λαό και απόψε το βράδυ. Εντάξει, σήμερα ήταν και μέρα κυπέλου, με αυτό το εκπληκτικό από πλευράς εξέλιξης στο σκορ παιχνίδι στην Τρίπολη, ανάμεσα στον Αστέρα και τη Λάρισα, όπου ο ουδέτερος, που ήμασταν και περισσότερο νομίζω έτσι, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, απόλαυσε ποδόσφαιρο, απόλαυσε γκολ, ένταση, νεύρα, ξύλο, και τον Αστέρα στο τέλος να παίρνει την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης, με το τελικό 5-3, παρακαλώ. Over 7,5, εξαιρετικό αυτό. Όποιος το έπαιξε, έβγαλε. Λοιπόν, με τον Αστέρα να προηγείται με το αυτογκόλ του Ζίτς στο 7. Εντάξει, ο Ζίτς δεν πουλή στρίβει, είναι η αλήθεια, και το έδειξε και με τον Άρη, άσχετα που Άρης το εκμεταλλεύτηκε. Λοιπόν, να κάνει το 2-0 με τον Μαρτίνες στο 40. Τη Λάρισα να μειώνει με τον Ακόστο στο 52. Το Βαγέντε να κάνει το 3-1 στο 58. Το Σικάφκα να κάνει το 3-2 στο 60. Το Ζίζιτς να κάνει το 3-3 στο 75. Το Γκαλτσά να κάνει το 4-3 στο 78. Και τον Φερνάντες να κάνει το 5-3 στο 85. Και να δίνει και την πρόκριση, να κλειδώνει την πρόκριση στην ουσία για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Εκπληκτικό μάτς, αν μη τι άλλο. Πολλές συγκινήσεις θα λέγαμε. Ωραία παιχνίδια αυτά. Γενικότερα, το φετινό κύπελο, για όσους το έχουν παρατηρήσει, είναι μια διοργάνωση που δίνει πάρα μα πάρα πολλά γκολ. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι και η πιο παροχική διοργάνωση των τελευταίων 10-20 ετών. Και με τα σκορ που είχαμε στους ομίλους, καλά, εντάξει, ομίλους είχαμε εκπληκτικά πράγματα. Αλλά και με αυτό το σκορ που έχουμε ήδη για την φάση των 16, σε αυτό το επαναληπτικό του Αστέρα Τρίπολης με τη Λάρισα. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, ο Ατρόμητος κέρδισε 2-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης, μετά από άλλο ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που είχε βγάλει. Νορμάλ βέβαια, το 3-0 το πρώτο αγώνα. Λοιπόν, η ΑΕΚ επικράτησε 5-0 του Κισαμικού στο ΆΚΑ, και μετά το 1-1 στην Κρήτη εξασφάλισε άνετα και αυτή την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός 3-1 την Ξάνθη μετά από το 0-0 στα Πηγάδια πριν δύο εβδομάδες. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν εύκολα τους Ακρίτες, ο οποίος αντιμετωπίσει ο Άρης την επόμενη εβδομάδα, και πέρασαν και αυτοί στους 8 της διοργάνωσης του κυπέλου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπάρτον Manchester City 0-1 στην Αγγλία για το κύπελο. Μήνυμα. Ωραία. Λοιπόν, πάλι ο Παπαδόπουλος δεν έβαλε το κινητό του αθόρυβο. Εξαιρετικά. Στη Γαλλία για το κύπελο, Paris Saint-Germain Στρασβούργο 1-0 στο 15ο λεπτό με γκολ του Καβάνι από σέντρα του Τσούπο Μωτίν. Στην Πορτογαλία, Μπράγκα Sporting 1-0 για τα play-offs του League Cup. Στην Ολλανδία, κύπελο έχουμε και εκεί, Φέγενορτ Σιτάρντ 1-0 στο 37. Έχουμε full δράση Σκωτία για την Premiership
Στο 38, Kilmarnock Rangers 1-1. Στο 36, Motherwell Hibernian 0-0. Στο 36, επίσης, Celtics and Mirren 2-0. Στο 36, St. Johnson Livingston 0-0. Επίσης, στο 36, Hamilton Aberdeen 0-1. Και στο 38, Hearts Dundee 0-1. Σ' άλλα νέα, Πάνος Καμένος δηλώνει εξαπατημένο στον Τζίπρα και τον Κοντζιά. Για να πάμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί αυτή η εβδομάδα, όπως και να έχει, φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Καθημερινά τα πολιτικά site έχουν live την εξέλιξη της διαδικασίας στη Βουλή. Και εγώ διαβάζουμε, λέει, σε φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών. Υψηλή τόνη και σφοδρή αντιπαράθεση σημάδεψαν για ένα δίωρο την συζήτηση. Με τη Νέα Δημοκρατία να ζητάει το πλήρες κείμενο του Συντάγματος των Σκοπίων και σειρά άλλων εγγράφων. Υποβλήθηκε και ένσταση αντισυνταγματικότητας από τη Χρυσή Αυγή, καθώς και μια άλλη από τον Πάνο Καμένο. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ρε φίλε. Και που βγαίναν αγκαλιά Πάνος Καμένος και Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Τώρα να είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Τι να κάνουμε. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ωραίο θέμα έχει στείλει ο Χρήστανο Τσαλτίδης. Αλλά δεν είναι για να το διαβάζεις, είναι για να το βλέπεις. Ναι, Χρήστανε, όντως. Θα το μελετήσουμε. Το συγκεκριμένο, λοιπόν. Δεν θα καταθέσει πρόταση μοβής η Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι βλέπω. Κάλεσμα Καμένου για νέα δεξιά παράταξη. Εκπληκτικό. Τώρα αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, όσο βρει τακτική της. Τέλος πάντων. Μας απασχολούν και αυτά, δυστυχώς, αυτές τις μέρες. Αθλητικό ραδιόφωνο είναι εμένα, αλλά να δίνουν και μια ενημέρωση για αυτά. Όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, νομίζω ότι πρέπει να ασχολιόμαστε και να έχουμε γνώμη γενικότερα για αυτά τα ζητήματα. Μέρα που για τις ομάδες της πόλης είχε πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ στον απόϊχο της πρόκρισής του στην επόμενη φάση του κυπέλου και με αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει με τον Ελκαντουρί, έτσι, και το σύριαλ με την Πάρμα. Και από ό,τι διαβάζω, πώληση τώρα ή καλοκαίρι, λέει το ΠΑΟΚ 24. Θα έχουμε μετά τις 10.30 ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Ο Καντουρί, ο οποίος παρά την επιμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου να τον κρατήσει στην ομάδα, ετοιμάζεται για άλλες πολιτείες και συγκεκριμένα για την γνώριμή του Ιταλία. Καλός ποδοσφαιριστής. Καλός ποδοσφαιριστής και εγώ τον καταλαβαίνω του Λουτσέσκου σε ένα βαθμό που δεν θέλει να τον χάσει. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι μόνο το τι θέλει ένας προπονητής. Είναι πολλές φορές, παιδιά, αυτό που λέμε και στον Άρη. Δεν είναι μόνο το θέλω. Είναι το μπορώ και το πρέπει πολλές φορές. Εντάξει. Όλοι θέλουμε το καλύτερο. Όλοι θέλουμε να μείνει ένας παίχτης. Όλοι θέλουμε ένα τίτλο. Όλοι θέλουμε την κορυφή. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Και τι μας ευνοεί περισσότερο να κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Στον Άρη θα ερχόταν ο Λίντζεϊ Ρος. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, τον οποίο ο Άρης θα αποκτήσει ιδανικό από τη Λοριάν μέχρι το καλοκαίρι και με οψιόν αγοράς. Ένα πρόβλημα όμως με την πτήση του στο Παρίσι και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη του Φωτός δεν το επέτρεψαν να πετάξει απόψε για τη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα, έρχεται ο Ρος μαζί με τον Ντάνιελ Λάρσον, τον Σουηδό Εκστρέμ, με τον οποίο ο Άρης τα έχει βρει σε όλα. Αργά χθες το βράδυ διαβάσατε στο Λαμπάουτ Άρης για την συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία οριστικοποιήθηκε σήμερα το πρωί με την ελευθέρα του ποδοσφαιριστή από την Ακχισάρ, στην οποία αγωνιζόταν από τον Γενάρη του 2018. Ο Λάρσον, που ήταν με τη βαλίτσα στο χέρι τις τελευταίες ώρες, τελευταίο 48 ώρο, περίμενε να διευθετηθεί και αυτό το τυπικό θέμα με την λύση του συμβολίου με τον τουρκικό σύλλογο, και αύριο και αυτός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμπεριληφθεί και στα αποστολικά του μάτς της Κυριακής. Στον Ρόζ είναι περισσότερες πιθανότητες, με τον Λάρσον είναι μια διαφορετική περίοδο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Παντελής. Σας έρχομαι το καλό πρωί, ποδοσφαιριστές. Θα μιλήσουμε και για τον Άρη μετά τις 11. Θα αναφέρουμε όλο το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και την επόμενη κίνηση που ετοιμάζονται να κάνουν και ίσως και την τελευταία. Αφήνω και ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό για μία επιπλέον. Μία νομίζω ότι είναι λίγο πολύ δεδομένη, αλλά ίσως έχουμε και κάτι ακόμα, θα δούμε. Είπα άλλο στο Θόδωρος Καρυπίδης θες, ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη
θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κινήσεις του Άρη. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως και κάθε βράδυ, η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή του Στοίχημαν στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Παίζετε τα ματσάκια που είναι τώρα σε εξέλιξη, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ή τα βρεανά, αν δεν προλαβαίνετε τώρα. Πάτε το ταμιάκι σας, βάζετε λεφτάκια στην άκρη. Μια χαρά, ωραία και καλά η Στοίχημαν με νέα γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Δίνει θέση εργασίας στην πόλη που έχει ανάγκη από δουλειά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι μαζί μας λοιπόν η Στοίχημαν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάς θα πάμε τώρα στο πρώτο break. Γιάννη, μπορούμε. Συγγνώμη, έτσι. Σε βλέπω προφημένο. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπερ 107,4, Μπαλαντέρ. Παράθεμα μέχρι και τις 12, βράδυ Τετάρτης, 23 του Γενάρη, ενώ σιγά σιγά είμαστε σε δικασία να αποχαιρετήσουμε τον βαρύ χειμώνα, να μπούμε σε αλκιονίδες μέρες, να έρχεται σιγά σιγά και η άνοιξη, να έρθουν τα καρναβάλια, να φάμε λαγάνα, να πετάξουμε χαρταέτο, έχουμε ακόμα γι' αυτά. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, πάρα θα πάμε για άλλη μια μισή ώρα περίπου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, μια εκπομπή που μπαίνει στην πιο ειδησιογραφική της ζώνη. Χαλαρά βέβαια, αλλά θα αναφέρουμε τα όσα είχαμε, την ανασκόπηση της ημέρας, ξεκινώντας τα φρέσκα κουλούρια και τις εξελίξεις τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, που θα έχουμε αποχώρηση αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα στην εξωτική Πειλαία. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Έλα ρε αγάπη. Μας έφερες εδώ αλκιονίδες μέρες και Πάσχα και καλοκαίρι και έτσι. 15 Αύγουστο. Έτσι. Τρέχεις, φίλε μου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάμια εβδομάδα, δεκαριά μέρες, οι σχέσεις μας είχαν ψυχραθεί. Δεν έχουν. Εντάξει, και όντως είναι πραγματικότητα. Δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Νομίζω ότι έχουν αποκατασταθεί, είμαστε εντάξει. Όχι. Γιατί υπάρχει. Όχι, στο απόλυτο. Υπάρχει μια μηδέν. Αλλά... Υπάρχει μια αμοιβαία συμπάθεια που τρέφουμε ο ένας για τον άλλον, ρε παιδί μου, και μια φιλία που μας συνδέει. Αυτό το λες εσύ. Ναι, εντάξει. Δεν έχει αποκατασταθεί στο απόλυτο. Πρέπει να γίνουν κάποια βήματα από την πλευρά σου ακόμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και μπορώ να πω επίσης ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει άλλοι συνάδελφοι που, ας πούμε, μπλοκαρίστηκαν ένας με τον άλλον. Δεν είναι ότι μαλώσαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι ας πούμε φωνάξαμε, κάναμε, ράναμε, ας πούμε, εντάξει, όχι. Εντάξει, Νίκο, τώρα εξής είναι απλή, εσύ φταίς. Εγώ δεν έφταιγα. Θες να μπούμε λίγο στο τουπάω εγώ, και να όχι, εγώ το θα πω αυτό. Θα πω αυτό και θα κλείσω. Δεν έφταιγα γιατί ήταν κάτι που έγινε άθελά μου. Δεν είναι κάτι που έκανα επίτηδες για να σου χαλάσω σε ένα κάτι. Απλά εσύ, Νίκο, τώρα κοίτα. Όπως όλοι οι άντρες, ναι, μένετε σε ένα γεγονός και ναι, δεν κοιτάτε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ποια ήταν. Ήθελα να κάτω να το πω τώρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Να πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε εξέλιξη τελευταία στιγμή με ο Μάρα Ελ Καντουρί. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλο το διάστημα. 2-3 εβδομάδες σίγουρα που υπάρχει μια φημολογία από την Ιταλία και ενδιαφέρον της Πάρμα. Στον ΠΑΟΚ στην αρχή έλεγαν ότι δεν έχει φτάσει το ενδιαφέρον σε επίσημη μορφή στα δικά τους χέρια. Τις τελευταίες ημέρες ξανά οι Ιταλοί εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, ξανά εξέβρασαν ενδιαφέρον για τον Ελ Καντουρί. Προφανώς και στον ΠΑΟΚ υπήρξε κρούση. Ήταν ξεκάθαρο, μέχρι και σήμερα κιόλας, ότι η διάθεση από τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε για παραχώρηση του παίκτη και κυρίως του Λουτσέσκου, Αλβρινό του Λουτσέσκου, που το είπε και χθες δημόσια ξεκάθαρα ότι δεν θέλει καν να σκεφτεί ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει ο παίκτης. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, επειδή βλέπω και διάφορα σχόλια στον ΠΑΟΚ 24 τις τελευταίες ώρες και κυρίως μετά από την εξέλιξη, δεν έχει να κάνει τόσο με την προσφορά αυτή καθ' αυτή του Ελ Καντουρί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι και ο Λουτσέσκου είναι τόσο ικανοποιημένος από την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει περισσότερο να κάνει με το γεγονός ότι για Δεκέμβρη, για Γενάρη τέλος πάντων, και για έναν ΠΑΟΚ που μπαίνει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και ουσιαστικά μπαίνει και στην πιο καυτή σειρά αγώνων, οι τόσες αλλαγές πλέον είναι κάπως περίεργες, κάπως δύσκολες. Για τον Λουτσέσκου κυρίως. Ήθελε ο Λουτσέσκου, δηλαδή, να κρατήσει αυτόν τον κορμό στον οποίο έχει στηριχτεί μέχρι στιγμής. Ναι, είναι κατανοητό. Ναι, μαζεύονται, σαν να μαζεύονται πολλές αλλαγές για Γενάρη και για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ήθελε ούτε καν να σκεφτεί ο Λουτσέσκου ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Ελ Καντουρί τώρα. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας και ο ίδιος έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πολλά ραντεβού, ένα γεύμα με τον παίκτη, πολλά τετατέτ στο περιθώριο προπονήσεων. Γενικότερα, ακόμα και δημόσια χθες, νομίζω αυτά που είπε έφταναν στα αυτιά του Καντουρί. Όμως, από την άλλη, υπάρχει ο παίκτης, ο οποίος θέλει
και ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία. Υπάρχει και ένα παράγοντας οικογένεια, γιατί η οικογένειά του είναι κοντά εκεί, οπότε ήθελε να επιστρέψει αυτό το λόγο, ήταν ένας λόγος. Ναι. Πίεσε, είναι η αλήθεια κι αυτός. Πίεσε. Δεν έγινε κάτι ανάλογο με την περίπτωση του Πρίγιοβιτς, που ουσιαστικά ο Σέρβος οδήγησε τον ΠΑΟΚ να πει το ναι, που δεν ήθελε. Ο Ελκαντουρί, εντάξει, ήξερε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, είχε εκφράσει την θέληση του να πάει εκεί. Τώρα είναι αυτό που είπε χθες και ο Λουτζέσκο, ότι αν ένας παίκτης μείνει, αλλά το μυαλό του είναι εκεί, δεν έχει και νόημα. Οπότε φτάσαμε στο σημείο πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά να αποκαλύψουν οι Ιταλοί ότι τη Δευτέρα περιμένουν τον παίκτη εκεί. Ο ΠΑΟΚ δεν το αρνείται αυτό. Οπότε ουσιαστικά την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Όφη, αν παίξει, θα είναι το τελευταίο του Καντουρί με τον ΠΑΟΚ, και από εκεί πέρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία. Οι πρώτες πληροφορίες για την μετακίνηση κάνουν λόγο ή για δανεισμό με υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι, ή για απευθείας αγορά τώρα, με την Πάρμα να δίνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Αυτό δηλαδή συζητιέται τώρα αυτή την ώρα μεταξύ των ανθρώπων των δύο ομάδων και μένει να ξεκαθαρίσει. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο θα αλλάξει κάτι, δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά πλέον αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε το καθεστώς της μετακόμισης του στην Ιταλία. Θα με πώληση ξαναλέω, με δανεισμού δηλαδή. Ναι, απλά ξαναλέω ότι για μένα στα δικά μου τα μάτια περισσότερο ο Λουτζέσκου δεν ήθελε να φύγει ο παίκτης τώρα για να μην διατεραχθεί κι άλλο η ισορροπία της ομάδας σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο το χρονικό. Κάτι ανάλογο, ας πούμε, είχε γίνει και συζήτηση στο Σάκοφ, για τον οποίο υπήρχε πρόταση, αλλά και πάλι στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε διάθεση να μπουν σε συζητήσεις για να φύγει ο παίκτης τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει και αντίλογος που λέει, εγώ καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέει ο Λουτσέσκο, αλλά υπάρχει και αντίλογος που λέει ότι ένας οργανισμός που έχει τόσο υψηλούς στόχους όπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για αυτά τα ενδεχόμενα. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, για τον Ελκαντουρί τουλάχιστον υπήρχε εδώ και καιρό ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες. Δεν το αρνήθηκε αυτό ο ΠΑΟΚ. Ένας λόγος περισσότερο για να είναι προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Θα υπάρξει αντικατάστασή του, θα κινηθεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή? Κοίτα, άμα το πάρεις και αριθμητικά, ναι. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει τον Μπίσεσβαρ, έχει το Λιμιό, έχει το Ζαμπά, ποιον ξεχνάω, έχει τον Μπέλκα, αν μπορείς να το βάλεις και αυτόν στα πλάγια, υποσυνθήκη μπορεί να παίξει εκεί και ο Καρέλης, δεν υπάρχει άλλη λύση. Οπότε έχει φύγει και ο Βάρντα, με δεδομένο ότι ο Βάρντα... Έχει επιλογές, δεν είναι ότι έχει. Εντάξει, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Σκέψου τι αγώνες ακολουθούν από εδώ και πέρα και πόσοι θα είναι. Κοίτα, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην... Στην Ευρώπη, εντάξει, ναι, θα είχε θέμα μεγαλύτερο. Τότε σίγουρα θα έπρεπε να πάει για να καλύψει το κενό του Ελκαντουρί, ειδικά στιγμή που αποχώρησε και ο Βάρντα. Αλλά νομίζω ότι με αυτούς που έχει τη βγάζει. Τη δουλειά. Εντάξει, τη βγάζει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει όντως με αριθμητικά τουλάχιστον με αυτούς τους παίκτες. Από την άλλη, επειδή πολλοί έχουν βιαστεί από την ώρα που έχει γίνει γνωστό ότι ουσιαστικά προχωράει το θέμα του Καντουρί, να μιλήσουν ξανά για επιστροφή του Ενρίκε. Επειδή είχα και επαφή και μαζί του και τις προηγούμενες ημέρες και το αναφέραμε και στο ΠΑΟΚ 24, ο Ενρίκε ειδοποίησε τον ΠΑΟΚ ότι εξακολουθεί να μην έχει. Τον περιμένει, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνετε από τη στιγμή που μέχρι και τώρα δεν υπάρχει ειδοποίηση από τον ΠΑΟΚ, είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει τις επόμενες ημέρες. Βέβαια δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τώρα μετά την αποχώρηση του Καντουρί. Και από την άλλη υπάρχει και η χθεσινή τοποθέτηση του Λουτσέσκου που μίλησε και για τον Ενρίκε. Και ουσιαστικά είπε ξεκάθαρα ότι ακόμα και αν έρθει ο παίκτης τώρα, θα χρειαστεί πάνω από μήνα για να μπορεί να μπει σιγά σιγά στην ομάδα. Ναι. Ο Ενρίκε έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που το έχει πει και ο Σταύρος πάρα πολλές φορές και ο Στέργιος που τον είδαν και στην προετοιμασία, που στο τακτικό κομμάτι έχει θέμα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που ζητάει ο Λουτσέσκου. Και από την άλλη έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τις αρχές Δεκέμβρη στο τελευταίο παιχνίδι της Αστάνα στο Europa League. Η Αστάνα αυτόν τον καιρό, εδώ και μια εβδομάδα περίπου,
κάνει προετοιμασία στο Ντουμπάι και είναι εκεί, μετά από ένα μήνα διακοπών στην Βραζιλία. Οπότε έτσι ως δεν έχει ρυθμό. Και θα είναι δύσκολη η προσαρμογή του, εάν έρθει. Που ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ειδοποίηση του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα για τον παίκτη. Τον έχουν στο περίμενε μέχρι να πάρουν νομίζω οριστική απόφαση, αλλά αν τόσο πολύ τον ήθελαν στον ΠΑΟΚ τον έρθει και τον υπολόγισαν, νομίζω ότι θα τον είχαν καλέσει ήδη πίσω για να είναι νωρίτερα εδώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς και είμαστε και εμείς λίγο προσπαθούμε να δούμε αν θα ακολουθήσει κάτι. Αλλά είναι πολύ φρέσκο αυτό του Ελκαντουρί. Η εξέλιξη ουσιαστικά είναι αυτή, ότι πλέον περιμένουμε να δούμε το καθεστώς της μετακίνησής του. Αλλά νομίζω θεωρείται δεδομένο ότι και ο παίκτης από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάτι διαφορετικό σε επίπεδο επιστροφών, γιατί ο Κάνιας ουσιαστικά πλέον επιστρέφει σιγά-σιγά. Ο Πέλκας, που πήρε κάποιες ανάσεις με τον τραυματισμό του, μπαίνει και αυτό σιγά-σιγά, οπότε και αυτός θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Υπάρχει ανοιχτό το θέμα του Βαρέλα πάντα. Το παρακολουθούμε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη και εκεί ακόμα. Mm-hmm. Αλλά το καλό έστω μέχρι ένα σημείο ότι στον ΠΑΟΚ κάπως μαζεύτηκε αυτό το κομμάτι των ανανεώσεων. Ουσιαστικά του Βαρέλα που εκκρεμεί και είναι πολύ σημαντική βέβαια. Mm-hmm. Αλλά και χθες ο Λουτσέσκου σε όσα είπε στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτι του Παναχαϊκή, νομίζω έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα. Έδωσε μια εικόνα για τον Μίστο, ας πούμε, έδωσε μια εικόνα για τον Σφιντεύσκη και τον Γιαννούλη. Και περιμένουμε σιγά σιγά να ενσωματωθούν και αυτοί. Ο Μίστος έτσι κι αλλιώς νομίζω ξεκίνησε την πορεία του στον ΠΑΟΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το γκολ που έτυχε χθες, έπαιξε και λίγο. Και σιγά σιγά ξεκινά να μπαίνει και αυτός, γιατί για την μεσαία γραμμή ο ΠΑΟΚ έχει θέμα, δεν έχει αυτή τη στιγμή πολυτέλεια επιλογών. Και ακολουθούν και πολύ σημαντικά παιχνίδια. Μάλιστα. Αυτά είναι και περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλός στους 8 του κυπέλου. Ποιον θες? Νομίζω σήμερα το αναμενόμενο έγινε, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Άμα πέρα από το παιχνίδι λίγο της Λάρισας με την Τρίπολη που ξέφυγε και το σκορ, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Ξέφυγε λίγο, ναι. Το έβλεπε, όχι επειδή μας ζωστούνται, το είδα όλο δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν εκπληκτικό. Το 5-3, ας πούμε. Εξαιρετικό over 7,5 να ξέρεις. Δηλαδή, όποιος ναι. το είδε, που δεν νομίζω. Όποιος το τίμησε αυτό. Όποιος το τίμησε, μπράβο. έχει βγάλει λεφτά μέσα το Δεκέμβρη. Πού να σου πάει το μυαλό, ρε, εσύ. Ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη σίγουρα, ναι. Εντάξει. Ναι. Το πάλι ψηλάρισε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο την παρουσιάζει. Και στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς ήταν 3-2. Ναι, εντάξει, ναι, να πεις ναι. ότι και εκεί είχαν μπει γκολ, αλλά τώρα 5-3. Τέλος πάντων, πέρασε ο Αστέρας, πέρασε ο Ολυμπιακός, πέρασε ο Ατρόμητος και ουσιαστικά την Παρασκευή στις 12 είναι η κλήρωση και θα μάθουμε ποιος θα είναι αντίπολος του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτά νομίζω. Τα καλύψαμε όλα. Τα μπασκετικά θα πει ο Μοσχοβίτης σίγουρα. Βεβαίως μετά θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος να τελειώσει πρώτα την ΠΑΟΚ Sports Arena. Και θα τον, το ΠΑΟΚ Sports Arena, Νίκο, κάθε φορά την ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι η αρίνα, δεν είναι το αρίνα. Το αρίνα είναι η αγάπη. Το αρίνα είναι η αρίνα. Είναι η ΠΑΟΚ Sports Arena. Τέλος πάντων, πες παλατάκι, θα καταλάβουν όλοι. Όχι. Όχι. Αυτά τα φιλοβασιλικά. Εντάξει, παλιά. Όχι. Όχι. Αυτά τα φιλοβασιλικά. Μια λέξη που, όπως είπε και ένας συνάδελφος, πολύ επιτυχημένη, μια λέξη που ξεκινάει από πω και τελειώνει σε τε. Λοιπόν, ωραία, κάποιο Γαβριλίδο. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε αφήσουμε να απολαύσεις το βράδυ Τετάρτης. Που φαντάζομαι το περνάς. Έχω πάρδια, φίλο μου, μέχρι τις 12. Οπότε... Α, ωραία, ωραία, ωραία. Βάλε στο ραδιόφωνο λίμπερο. Και... Να ακούω εσένα. Ναι, ναι, ναι. Ακούς τη γάργαρη φωνή μου μέχρι τις 12. Να σου κάνουμε το καλύτερο. Σε το καλύτερο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να ξέρεις. Μάλιστα. Ωραία, θα να κάνεις μουσική εκπομπή να μου αφιερώσεις τραγουδάκια. Τι θες, παίζει αγάπη ένα παραγγελιά για σένα μόνο. Άντε να κάνουμε. Δεν τέτοιο. Μου έρχεται τίποτα τώρα. Α, ωραία, αυτό ήταν. Να μου κάνεις παραγγελιά, ποιο θες, δεν μου έρχεται τίποτα. Ωραία, αυτό. Πολύ ωραία. Δεν μου έρχεται τίποτα, αυτά. Εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια. Έγινε, αγάπη Γαβριλίδου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την αγάπη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάει πάρμα Ελκαντουρί. Δεν επικράτησε το θέλω του Ρασβάν Λουτσέσκου. Να βάλω τώρα τέτοιο. Φυτίλια.
ότι σε κόντρα η διοίκηση του ΠΑΟΚ με τον προπονητή, έξαλλος ο Λουτσέσκου, που δεν κράτησαν τον Ελκαντουρί στα όρια της παραίτησης. Καλό, ωραίο. Γιατί, εδώ άλλοι για τον Άρη πώς φτιάχνουν και φτιάχνουν επικοινωνιακά τέτοια διάφορα που δεν υπάρχουν ποτέ. Να μην φτιάξουμε και εμείς ένα για τους υπόλοιπους δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ, πληρέστατο το ρεπορτάζ και όλα τα τελευταία νέα τα οποία μας μετέφερε η Αγάπη Γαβριλίδου. Μετά από τις 11 θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα έχουμε μια επικοινωνία στο break με τον συνάδελφο, τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Μοσκοβίτη, για να δούμε αν θα έχουμε μπάσκετ ΠΑΟΚ μετά τις 11 ή αν θα μιλήσουμε για Άρη. Μετά από τις 11, στο στοίχημα να πούμε τα σκορ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και να πάμε στο break. Γκολ για τη Μιραντές 2-0 την Παρακάλντο στο Κόπα Φεντεραθιών, μάλιστα. Λοιπόν, μπαρ το μάτς της Αρσίτη παραμένει το 0-1 στο 52. Οι άλλοι έχουν βάλει 9 γκολ στο πρώτο μάτς και είναι 0-1 μέχρι στιγμής. Στο κύπελο Βέλγιο στο 53, Μαλίν Σέντζι Λουάζ 0-0. Ημίχρονο στο κύπελο της Γαλλίας, Παρίς Σεντζερμέν Στρασβούργο 1-0. 1-0 είναι και το average από ό,τι βλέπω. Όχι. Καμία σχέση. Το average που είναι. Δεν το βγάζω. Λοιπόν, Σεβίλη Μπαρσελόνα, ο Κόπα Ντελ Ρέι 27 0-0 μέχρι στιγμής. Στην Ολλανδία έχουμε γκολ για την Σιτάρτ 1-1 σοφαρίστη Φέγενορτ στο 54. Στην Πορτογαλία για τα play-offs του League Cup στο 51, Μπράγκα Sporting 1-1. Στη Σκωτία, Kilmarnock Rangers 1-1, Motherwell Hibernian 1-0, Celtics and Mirren 2-0, St. Johnson Livingston 0-0, Hamilton Aberdeen 0-2, Hearts Dundee 1-1. Στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και εκεί παιχνίδια σε εξέλιξη και είχαμε και νωρίτερα το μάτς του ΠΑΟΚ, για το οποίο θα μας τα πει καλύτερα στη συνέχεια της εκπομπής ο συνάδελφος Νίκος Μοσκοβίτης. Για το Champions League, για όσους δεν ακούστε νωρίτερα, ΠΑΟΚ, ο Πάβα 93-43, πάρτι, 50 πόντι διαφορά. Τι πήγε ο Μοσκοβίτης να κάνει δεν ξέρω. Νεπτούνας Πετρόλ Ολυμπίγια 82-74. Μπάμπερκ Άντβερπ Τζάιαντς 82-78. Φρίμπουργκ Ναντέρ 81-92. Χαποέλ Χολόν Τενερίφη 77-88. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που είπα τώρα ήταν τελικά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Βίρτους Μπολόνια Μπεσικτάς 47-62 στην τέταρτη περίοδο. Ντιζόν Πανεβέζης 83-72. Φουελαμπράδα ΑΕΚ 59-74. Κάνα πεντάλεπτο πριν το φινάλε. Μια χαρά το πάει η ΑΕΚ και λογικά θα πάρει και την νίκη. Σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο break έχοντας ολοκληρώσει την πρώτερα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Γιάννης Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε για ακόμα μία ώρα περίπου. FM πιάνω τα μηνύματά σας στο 54526. Λοιπόν, στο στοίχημα, κάτσε να δούμε πρώτα αν έχουμε κάτι όσον αφορά τα μηνύματα. Λοιπόν, για δώσε λίγο μουσική Γιάννη. Στο στοίχημα και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Λοιπόν, στο 66 παραμένει το 0-1 τη City μέσα στην Barton για το κύπελο. Λοιπόν, στην Αγγλία. Όχι, αυτά είναι όλα. Εμείς θέλουμε τα live. Μαλίν Σέντζι Λουάζ 0-0 με 10 φιλοξενούμενοι στο 66 για το κύπελο στο Βέλγιο. Σε λίγο ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο Παρίσι Ζερμέν Στρασβούργο 1-0 το σκορ. Στο Κόπα Ντελ Ρέι παραμένει το 0-0 στο 40 λεπτό ανάμεσα στην Σεβίλη και την Μπαρτσελώνα. Στην Ολλανδία στο 67 Φέγενορτ Σιτάρτ παραμένει το 1-1 στο 67 λεπτό. Στην Πορτογαλία στο 65, Μπράγκα Sporting και εκεί παραμένει το 1-1 όπως τα αφήσαμε νωρίτερα. Στη Σκωτία, Kilmarnock Rangers 2-1, Motherwell Hibernian 1-0, Celtics and Mirren 3-0, St. Johnson Livingston 0-0, Hamilton Aberdeen 0-3 και Hearts Dundee 1-2. Στον Άρη λοιπόν, η σημερινή μέρα υποτίθεται ότι θα έχει αφήξεις, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι κατέστη δυνατό, καθώς ο Lindsay Ross κόλλησε στην Γαλλία και στο Παρίσι συγκεκριμένα. Δεν μπόρεσε να πετάξει για τη Θεσσαλονίκη και να αφηχθεί στην Ελλάδα. Νωρίς το βράδυ, πως αναμενόταν, γύρω σε 9:20 ήταν η ώρα που είχε δοθεί για την αφήξή του. Αύριο το πρωί, νωρίς κιόλας, στις 9, κάτι το οποίο Γιάννη Ζάτση σημαίνει πρωινό ξύπνημα για κάποιους,
αύριο. Λοιπόν, στις 9 το πρωί φτάνει ο Γάλλος στόπερ. Αύριο το πρωί έρχεται και ο Ντάνιελ Λάρσον, ο Σουηδός, εξτρέμ, για τον οποίο διαβάσατε χθες αργά το βράδυ σε All About Aris για τη συμφωνία του παίχτη με τον Άρη. Πήρε την ελευθέρα του σήμερα το πρωί από την Αχισάρ και παίρνει και τη βαλίτσα του και αύριο έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο 31χρονος Σουηδός εξτρέμ, με τη δυνατότητα βέβαια να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης, ο πρώην πλέον εξτρέμ του τουρκικού συλλόγου, με μεγάλη καριέρα στην Μάλμε. Νομίζω ήταν και η ομάδα που σημάδεψε μέχρι στιγμής την καριέρα του. Αγωνίστηκε 4 χρόνια εκεί με πάνω από 120 συμμετοχές και πολλά γκολ για τον Σουηδό, που και σκοράρει και πασάρει. Είναι γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του παίχτη που έψαχνε στον Άρη. Δηλαδή, είναι πιεστικός, είναι εξτρέμ που παίζει άμυνα, λέει το scouting report του Λάρσον. Είναι γρήγορος και υπό συνθήκες μπορεί να είναι και καλό στον αέρα. Όχι στη διεκδίκηση της μπάλας, εντάξει, στο να κατεβάσει μόνος του την μπάλα με το κεφάλι. Εντάξει, λόγω ύψους, γιατί είναι και ένα 76 το παλικάρι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι το έχει πολύ και στο ένα αέριο παιχνίδι. Και είναι φυσιολογικό κιόλας. Έχει άλλους παίκτες ο Άρης για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ένας παίκτης που έρχεται για να καλύψει το κενό του Μπρούνο Γκάμα. Άνθρωποι που έχουν δει το Λάρσον κάνουν λόγο και για ένα παίκτη που είναι καλύτερο του Γκάμα. Τώρα αυτό θα φανεί βέβαια μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής Πασπαρτού που δίνει στον Άρη πέραν μιας επιλογής για τα εξτρέμ και μια επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Υπό συνθήκες. Μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Έχει παίξει αρκετά μάτς εκεί πέρα, είναι η αλήθεια, στην καριέρα του ο Λάρσον. Η βασική του θέση βέβαια είναι στα άκρα. Είναι winger που λέμε. Αλλά δίνει στον Παντελίδη και μια επιλογή ανάλογα με τις συνθήκες και την κατάσταση για να το χρησιμοποιήσει. Γιατί όχι και στην κορυφή της επίθεσης. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, από τη στιγμή που υπάρχουν στα άκρα ο Ματέο Γκαρσία, υπάρχει ο Ντιγκινή, υπάρχει κατά ανάγκη ο Μαρτίνες, έχεις εκεί πέρα επιλογές. Και ο Μενέντεθ επίσης, και ο Παυλίδης και ούτω καθεξής. Για τον Ρος, νομίζω ότι ήταν ο παίχτης που χαίγονταν στον Άρη περισσότερο για να αποκτήσουν αυτές τις μέρες. Γιατί ήρθε ο τραυματισμός του Βέλετ στη Λάρισα και άφησε ως μοναδική επιλογή τον Γιώργο Δελιζήση. Άρα λοιπόν ο Άρης είχε ως στόχο από τη Δευτέρα κιόλας να πάει με έναν να πάει με καινούριο κεντρικό αμυντικό στη Λιβαδιά. Είναι πολύ πιθανό και για τον λόγο αυτό προγραμματίστηκε απόγευμα και προπόνηση της ομάδας αύριο. Ενώ κανονικά θα γινόταν πρωί, θα γίνει απόγευμα για να δώσει το παρόν και ο Ρος και ο Λάρσον. Βέβαια για το Ρος περιμέναν ότι θα έρθει σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα περάσει προγραμματικά. Τώρα θα έρθει αύριο το πρωί και θα περάσει κατευθείαν προγραμματικά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό τελικά. Γιατί είναι λίγο περίεργο και από ταξίδι κιόλας κατευθείαν να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα προσπαθήσουν στον Άρη ο ποδοσφαιριστής να είναι έτοιμος και να παίξει την Κυριακή. Γιατί όχι και βασικός. Νομίζω ότι ο Παντελίδης θέλει να αποφύγει αυτή την λύση ανάγκης με τον Μπάσα στα στόπερ δίπλα στο Δελιζήση. Του βγήκε καλά στη Λάρισα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να του βγει με τον ίδιο τρόπο στη Λιβαδία. Γιατί η Λάρισα μπροστά είχε τον Νούνης που ήταν αργός. Αν σου βάλει ένα γρήγορο ποδοσφαιριστή, ο Νίκος Καραγεωργίου, που θα τεμπουτάρει με τον Άρη φυσικά, στον πάγκο του Λεβαδιακού, εκεί είσαι λίγο δύσκολο. Γιατί και ο Μπάσα και ο Δελιζής είναι δύο αργοί ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Δελιζής βέβαια είναι ένας πολύ σταθερός ποδοσφαιριστής και ήταν πάλι πολύ καλός νομίζω στη Λάρισα. Ίσως φέρει μια μικρή ευθύνη στο δοκάρι της Λάρισας του Μιλοσάβιεβιτς. Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορεί να το καταλογίσει κάτι άλλο. Έχει βέβαια αυτή και ο Μπάσα και ο Δελιζής και η άμυνα γενικότερα. Αλλά θέλεις λίγο ταχύτητα πίσω στα στόπερ. Και με τον Μπάσα και τον Δελιζής δεν την έχεις αυτή την ταχύτητα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι ένα κλικ πιο γρήγορο ο Μπάσα από τον Δελιζής. Αλλά και πάλι είναι αργός. Ενώ ο Βέλετ έχει την ταχύτητα την οποία θες μπροστά για να υπάρχει και ισορροπία στα στόπερ. Και γι' αυτό θα προσπαθήσει ο Άρη και ελπίζουν θα τσεκάρουν και την ετοιμότητα του Ρος για να δουν αν μπορεί να παίξει την Κυριακή
κόντρα στον Λεβαδιακό. Για τον Λάρισον θα δούμε και με αυτόν. Ενδεχομένως να είναι και στην αποστολή. Γιατί όχι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και δεν αποκλείεται να παίξει. Τώρα όσον αφορά τους υπόλοιπους, γιατί είχαμε και επιστροφές αυτή την εβδομάδα. Μετράμε επιστροφές. Θα επιστρέψουμε μετά στο μεταγραφικό. Βλέπουμε τον Ντόνσο, τον Σιώπη και τον Διαμαντόπουλο να ανεβάζουν ρυθμούς. Νομίζω ότι από αύριο θα μπουν full στο πρόγραμμα της ομάδας. Είναι στην ευχαίρεια του προπονητή αν θα τους χρησιμοποιήσει την Κυριακή. Εγώ νομίζω τους δύο από τους τρεις θα τους χρησιμοποιήσει, δηλαδή τον Ντόνσο και τον Σιώπη. Και κυρίως αν θα τους ξεκινήσει στο μάτι της Κυριακής. Σε αυτό που δίνω τις περισσότερες πιθανότητες είναι στον Ντόνσο. Γιατί δεν είναι τόσο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους από πλευράς αγωνιστικού ρυθμού. Ο Σιώπης έχει χάσει περισσότερες προπονήσεις. Αλλά ο Σιώπης έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένας οργανισμός τέτοιος που ακόμα και έτσι δεν του κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί ο Σιώπης είναι αθλητής. Είναι τέτοιος οργανισμός που μπορεί να παίξει και βασικός. Τώρα το αν μπορώ να βγάλω 90 λεπτό ή όχι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και αυτό είναι βέβαια και ένα δεδομένο που θα λάβει υπόψη το Παντελίδης όσον αφορά τον καταρτισμό της εντεκάδας και αν θα επιλέξει να σου χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση. Από αύριο νομίζω ότι ο Παντελίδης αρχίζει να ανοίγει τα χαρτιά του και να δείχνει τις προθέσεις του. Εγώ πάντως νομίζω ότι από τους τρεις αυτούς που επιστρέφουν πλέον, ο Τόνσον είναι αυτός που έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για να παίξει. Επαναλαμβάνω, συγκριτικά με τους άλλους δύο, όχι με όλη την ομάδα, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Και αν του βγει το μάτς του Παντελίδη και ο Άρης πετύχει, πάρει ένα σκορ της ασφαλείας σχετικά νωρίς. Τώρα για τον Άρη βέβαια που έχουμε την τελευταία παιχνίδια αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά σκεφτόμαστε πάντα το θετικό και το ιδέατο. Τον κάνει και μια αλλαγή μετά και τον ξεκουράζει κιόλας. Θα φανεί από αύριο που ο Παντελίδης θα αρχίσει δοκιμές προπονήσεις και με αποκορύφωμα νομίζω την προπόνηση Παρασκευής, που στην ουσία είναι και η τελευταία προπόνηση της ομάδας, πρέπει να χωρίσει το Σάββατο για την Λιβαδιά, θα δείξει τις προθέσεις του ο προπονητής του Άρη όσον αφορά την εντεκάδα, όπου λογικά θα δούμε πάλι και τον Γκόρχουτ και γενικότερα νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά σχέση με το σχήμα που είδαμε κόντρα στην Λάρισα την περασμένη Κυριακή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, για να επιστρέψουμε και σε αυτά, μετά τα αγωνιστικά του Άρη. Πλέον η ομάδα, αφού έκλεισε και με τον Λάρισον, καλύπτοντας το κενό του Γκάμα, και με τον Ρος, καλύπτοντας την ανάγκη που υπήρχε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, πάει πλέον για την επόμενη κίνησή της, που είναι το δεξιού μπακ. Εκτός από πρώτου Άρη, θα ενισχυθεί και συγκεκριμένη θέση, παρόλο που ο τραυματισμός του Κωνσταντίνη δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρός. Θα πάρει ένα ακόμα παίχτη εκεί. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν μιλάμε για δανεικό παίχτη ελεύθερο. Θα είναι πάντως παίχτης από το εξωτερικό. Όχι από την Ελλάδα, όχι από τη Γαλλία που τιμά ο Άρης γενικότερα και την τίμησε με τον Ρος. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις παίχτων που έχει ξεχωρίσει η ομάδα. Με τον ένα μάλιστα βρίσκεται και σε επαφές και προσπαθεί να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη και στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να κλείσει και αυτό το μέτωπο το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Άλλωστε ο Καρυπίδης δήλωσε χθες ότι θέλει να... ότι όλες οι μεταγραφές της ομάδας που είναι να γίνονται τώρα τον Γενάρη θα έχουν τελειώσει με την ερχόμενη Τρίτη. Άρα, λογικά μέχρι τότε θα έχει τελειώσει και το θέμα του αριστερού μπακ. Και ενδεχομένως ακόμα μία κίνηση που γίνει. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Άρης πρέπει να πάρει και ένα επιθετικό. Πήρε βέβαια τον Λάρισον, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και σε συγκεκριμένη θέση. Έχει και το Γιουνές, έχει και τον Τιγκινή. Δεν είναι όμως ο Λάρισον καθαρός striker. Αν δεν βρει φορ στα στάνταρ του οικονομικά και αγωνιστικά, δεν θα πάρει. Και θα πάει με τον Λάρισον ως επιλογή. Και μπορεί να έχει, αν βάλει το Λάρσον μπροστά για παράδειγμα, μπορεί να βάλει τον Τιγκινή στα άκρα μαζί με τον Ματέο Γκαρσία ή και τον Γκόρχουτ ακόμα. Γιατί είναι και μια περίοδος αυτή του Γενάρη που διανύουμε τώρα, που οι άνθρωποι της ομάδας πάντα με βάση τα οικονομικά στάνταρ που έχει θέσει ο Άρης, έτσι, δεν έχουν εντοπίσει πολλές αξιόλογες περιπτώσεις όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης.
υπήρχε του γιαταρά. Ακριβή περίπτωση. Οκ. Okay. Αλλά δεν προχώρησε. Ο Πέτς άρχισε να παίρνει και χρόνο συμμετοχή στην ομάδα του και δεν προχώρησε συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν λίγο μια υπέρβαση για τον Άρη. Αν δεν βρει ο Άρης αυτό το οποίο θέλει, οικονομικά και αγωνιστικά, δεν θα πάρει επιθετικό και σωστά θα πράξει. Θα πω εγώ, δεν θα πάρει για να πάρει, θα βολευτεί και θα προχωρήσει με τις επιλογές που έχει. Και με δεδομένο ότι έχει αποκτήσει έναν παίχτη, ένα winger που μπορεί να αγωνιστεί, είπα προϋποθέσεις και στην κορυφή της επίθεσης, όπως είναι ο Λάρσον. Είναι μια κίνηση που ενδεχομένως γίνει ανάλογα και με το τι θα βρει ο Άρης στην αγορά μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Αλλά για δεξί back, εκτός απρόπτου, η ομάδα πάει και προχωράει κανονικά για να ενισχύσει την ομάδα σε μια θέση. Επαναλαμβάνω, παρόλο που ο Κωνσταντίνης δεν υπέστη κάτι σοβαρό τελικά κόντρα στην Λάρισα. Και υπάρχει και ο Τζανακάκης, που εδώ και ένα μήνα έχουμε δεδομένο ότι φεύγει και ότι δεν υπολογίζεται, αλλά παραμένει ακόμα στο μάτι και προπονείται κανονικά. Και έπαιξε κιόλα το παιδί στη Λάρισα την περασμένη Κυριακή. Και έχει και μια νορμάλ παρουσία. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ήταν πολύ καλό, αλλά δεν ήταν και κακό ο κριτικό μπακ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, όπως πάμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλη αποχώρηση. Εντάξει, Κολάσο έχει τελειώσει. Τώρα διαβάζω για ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή που λέει, παρουσιάζει τελειωμένο το δανεισμό του στην Τίγκρες από την Μπόκα. Ο Βίτορ δεν πηγαίνει στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, όπως και ο Κολάσο. Ενδεχομένως να έχουμε μία ακόμα αποχώρηση. Βαριά δύο. Γιατί και ο Εντζόγλου, ναι μεν είναι στην ομάδα, ναι μεν παίζει, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι και ο επόμενος που θα αποχωρήσει. Γνώμη δικιά μου είναι να μην φύγει και να διατηρηθεί ως μία εξτρά επιλογή για το χώρο της μεσαίας γραμμής, γιατί ο Άρης έχει αυτή την καντεμιά που το δέρνει στους τραυματισμούς φέτος. Και άμα προκύψουν ανάλογα προβλήματα συνέχεια, θα χρειαστείς τον Εντζόγλου. Για να μην βάζω ταμπέλα και όνομα, μία εξτρά επιλογή. Και την έχεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου και δεν είναι και πολύ ακριβή είναι η αλήθεια η περίπτωση του Εντζόγλου. Την ώρα που δημιουργείται και ένα ερωτηματικό, γιατί στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχουν τρεις επιλογές αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Κόρχουτ που τον είδαμε ως εξτρέμ βέβαια, αλλά ο άνθρωπος για μπακ αποκτήθηκε. Υπάρχει ο Βαλεριάνος που στα τελευταία δύο μάτια το παιδί τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει ο Μενέντεθ. Άρα μαζευτήκαν κάπως πολύ. Μπορεί να φύγει και κανένα από του τρει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει πάρει τον Γκόρχουτ, έχει τον Βαλεριάνο σε καλή κατάσταση και έχει και ένα Μενέντεθ που παίρνει 130 χιλιάρικα. Όλα αυτά είναι πράγματα που σκέφτονται και οι άνθρωποι τη ομάδα. Και αναλόγω θα κινηθούν και τι επόμενε ημέρε. Απλά επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλο του μήνα, για να φύγει ένα παίχτη, πρέπει να βρεθεί και ομάδα. Για να πάει. Πρέπει να. Ή ενδεχομένω να έχει εκφράσει και ο ίδιο την επιθυμία του να αποχωρήσει. Μενέντεθ δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή. Μπορεί και αυτό να πει ότι εντάξει, εγώ θέλω να μείνω, δεν έχω πρόβλημα που ήρθε ο Κόρχουτ και ο Βαλεριάνος παίζει καλά. Θα παίξω, θα διεκδικήσω μια θέση. Okay. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Έστω και λίγο αργά, κουνιέται η κατάσταση στον Άρη. Κλείνουν τα κενά και περιμένουμε πλέον τις τελευταίες κινήσεις ομάδας στο κομμάτι της ενίσχυσης και των αποχωρήσεων. Φτάσαμε 10.30. Πάμε να κάνουμε τελευταίο break. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι η στοίχημα και το στοίχημα.gr, κορυφαία εφαρμογή όσον αφορά το στοίχημα. Κατεβάζετε εύκολα στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, παίζετε, πάτε ταμιάκι και τελειώσαμε. Το γνωστό ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Μοσκοβίτη. Επιστρέφουμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο μόνος του σήμερα, γιατί κάποιοι πήγανε να δούνε μια επίδειξη δύναμη στην Power Sports Arena. Νίκο Μοσκοβίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου, τι γίνεται? Καλά, έφτασες στην σωστό σπίτι σου? Ναι φίλε. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Χαίρομαι. Χωρίς καραμελίτσα απόψε, αλλά δεν πειράζει. Αύριο θα με πληρώσω. Ναι, ρε. Λεμονάκι. Δεν πειράζει. Βγάζω με γκρανα παντάνο. Με τι? Με τι? Γκρανα παντάνο. Τι εστί. Γκρανα παντάνο είναι ένα είδος παρμεζάνας. Παρμεζάνα. Μπορεί να είναι και μάρκα παρμεζάνα, δεν είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Παρμεζάνα. Ναι, ναι. Παχυντική. Ναι, αλλά πάρα πολύ γευστική. Αλήθεια είναι. Και πολύ ωραία συνοδεία κρασιού, ποτού.
Α, ωραία, ωραία, ωραία. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Είναι ότι πρέπει να γυρνά σπίτι, ρε παιδί μου, να τσιμπά κάτι, να μην πέφτει με τα μούτρα, να τσιμπά κάτι χαλαρό και να πίνει κάτι το οποίο σε χαλαρώνει ακόμα περισσότερο. Πολύ καλά τα λες, Νίκο. Αν και νομίζω ότι δεν είχε και κάποια ένταση. Εντάξει, υπάρχει ένταση τη δουλειά, αλλά το παιχνίδι δεν σου δημιούργησε κάποια ένταση, ας πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε. Σήμερα ήταν. Εντάξει, πήρε τον δρόμο του ουσιαστικά από τη δεύτερη περίοδο τώρα. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε διαφορά δυναμικότητας. Από τη στιγμή κιόλας που οι Τσέχοι ήρθαν και με. Η ομάδα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ σήμερα νομίζω ότι είναι η πιο αδύναμη της Champions League. Είναι η ομάδα που δεν έχει Αμερικανούς, παίζει μόνο με Τσέχους. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει μία νίκη για αυτή την πρώτη αγωνιστική όταν πέτυχε την Αντέρ με. Μέχρι και ο Άρης έχει Αμερικανούς, του μπάνε, βγάζει δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και σήμερα της λείπανε και δύο από τους καλούς τους παίχτες, οπότε εντάξει, μια καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και να κάνει μια μεγάλη νίκη, να βάλει τον καινούργιο παίχτη να πάρει χρόνο συμμετοχής που πήρε αρκετό, ο Τζον Τζέφερσον. Ναι. Γενικότερα να μοιράσει έτσι το χρόνο και σε παίχτες που μπορεί να μην είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής σε άλλα παιχνίδια, όπως το Σχίζα, το Τσόφλα, το Ζάρα. Ναι. Και όλοι ανταποκρίθηκαν έτσι αρκετά καλά. Σίγουρα τα βλέμματα λίγο παραπάνω στον Αμερικανό, γιατί ήταν το καινούργιο πρόσωπο, δεν είναι κριτήριο το σημερινό παιχνίδι. Το μόνο που μπορείς να βγάλεις σαν συμπέρασμα είναι ότι ο Τζέφερσον είναι έτοιμος. Δηλαδή, και για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι έδειξε προσαρμογή στα 2-3 συστήματα που μπορεί να του διδάχτηκαν από προχθές που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ή να του έδειξαν οι προπονητές του ΠΑΟΚ 2-3 πράγματα για το πρέπει να κάνει, που πρέπει να κινείται, τα έκανε αρκετά καλά. Είχε 11 πόντους, πήρε 8 rebound, έπεσε 4 assist. Γενικά έκανε μια γεμάτη εμφάνιση ο Αμερικανός, αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι κριτήριο τώρα το σημερινό κόντρα στην Όπαμα που είχε πολλά προβλήματα, που είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου ομάδα. Στα επόμενα παιχνίδια θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει αμέσως ο Τζέφερσον, η ΝΑΕΚ, με την Φριμπούρ, με την Ερίφη, με το κύπελο που έρχεται. Η οποία κέρδισε γενικά. Κόλας. Κάτσε να δούμε τι έκανε, γιατί έπαιζε κέρδισε, εντάξει. Κέρδισε και με μεγάλη διαφορά, πήγε λίγο κάπου να το μαζέψει η Φουελαμπράδα, αλλά συνέχισε με νίκη. Δέκατη νίκη στο Champions League. Εντάξει, παραπάνω δεν μπορούμε να μείνουμε στο παιχνίδι. Η ουσία για το ΠΑΟΚ είναι ότι επέστρεψε στις νίκες, πλέον είναι ξανά τρίτος με τα σημερινά αποτελέσματα. Το ΠΑΟΚ περίμενε ένα ψιλοδόρο από την Τενερίφη, το οποίο το πήρε. Και λέω ψιλοδόρο γιατί η Χάπο Ελχολών έπαιζε με την Τενερίφη. Η Τενερίφη, η οποία είναι πρώτη και έτσι δεν είχε και τόσο μεγάλο έτσι βαθμολογικό κίνητρο για την νίκη. Παρ' όλα αυτά πήγε, κέρδισε μέσα στο Ισραήλ και έτσι πλέον η Τενερίφη είναι σε 7 νίκες. 7 έχει ο ΠΑΟΚ και 7 έχει η Ναντέρ. Σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία, επειδή η Χολόν με την Τενερίφη παίζουν τελευταία αγωνιστική μαζί τους, μεταξύ τους ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω. Ο ΠΑΟΚ παίζει την έρευνα των αγωνιστικής στην Ελβετία με τη Φριμπούρ. Επίσης, must win παιχνίδι. Η Ελβετή δεν είναι στο χάλι που είναι η Όπαβα, να το πω έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα και σήμερα με την Αντέρ στις λεπτομέρειες χάσανε. Το πάλεψαν ως το τέλος, χάσανε με 11 πόντους, αλλά πέτυχαν και μια Αντέρ που έβαλε 16 στα 28 τρίποντα. Οπότε το παιχνίδι της άλλης εβδομάδας δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ερήφη στο παρατάκι, παιχνίδι που πιθανόν να το χρειάζεται. Έτσι, να πρέπει να κερδίσει. Αλλά εκεί θα πετύχει μια Τενερίφη πια που και πρώτη θα είναι και στην επόμενη φάση, και έως την πρόκληση στην Τενερίφη, στην επόμενη φάση την έχει εξασφαλίσει εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Οπότε σήμερα και έκανε τη δουλειά του όσον αφορά τη νίκη, το να βάλει τον Τζέφερσον, το να μοιράσει το χρόνο και πήρε και το δωράκι, να το πω έτσι, από πλευράς Τενερίφης που κέρδισε στο Ισραήλ τη Χάπο Ελχολών. Η Ναντέρα, αν θυμάμαι καλά, την άλλη εβδομάδα πηγαίνει στην Ελλάδα Telecom Βόνης, μάλλον όχι, η Χολόν πηγαίνει στην Ελλάδα Telecom Βόνης και η Ναντέρη υποδέχεται τη Βενέτσια. Ουσιαστικά με αυτές τις δύο ομάδες παίζει την πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται να έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα και σήμερα το καταλάβαμε με την νίκη που πήρε την Ερήφη στην Ελλάδα της Χολόν, αλλά μένουν ακόμα δύο παιχνίδια για να κριθεί η πρόκληση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα, θα πες πάρα πολύ ωραία. Ναι, ρε φίλε. Τα εξηγώ ωραία. Τα εξηγώ ωραία. Μάλιστα. Μάθε πάλι από τον άρχοντα. Η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Γιάννη, στην έννοια, εγώ με σκοπίτη.
επόμενη μέρα, ρε φίλε, βρίσκεται ο Γιάννη Αθηναίου κάπου κοντά στις Κάνες, νομίζω ότι είναι εκεί που πήγε. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα παρουσιάστηκε κιόλας από την καινούργια εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει, τι. Οκ, ο ΠΑΟΚ έγινε μείον ένας παίκτης στην περιφέρεια, σε μια περιφέρεια που ήταν γεμάτος. Α, δεν θα πάρουμε άλλον. Εντάξει, οκ, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν το βλέπω. Ναι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, να σου πω 100% okay. Όχι. Ναι. Αλλά σου λέω 90% όχι. Ναι. Αλλά ποτέ, δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις. Το κενό που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Μορέιρα έπρεπε να είναι καλυφθεί. Ναι. Γιατί στην Τρακέα, ας πούμε, δεν έχει τόσες επιλογές. Στην περιφέρεια του έχει τον Χάτζερ, τον Γκος, τον Γκόνιαρη, τον Ζάρα, τον Τσόχλα, που σήμερα και αυτός πήρε χρόνο συμμετοχής, τον Σχίζα, τον Τέπιτς, έχει παίχτες. Έτσι, έχει παίχτες εκεί. Μπορεί να βγάλει το κενό να το καλύψει. Χαρακτηριστικά δεν ξέρω αν καλύπτει. Ναι. Με αυτούς που έχει, αλλά σωματικά και αριθμητικά βγαίνει. Αν δεν έπαιρνε τον Τζέφερσον, στους ψηλούς δεν έβγαινε. Έπρεπε να πάρει να παίξει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Ναι. Του έκατσε τώρα ο Τζέφερσον και τον πήρε. Γι' αυτό λέω ότι στους ψηλούς έπρεπε σίγουρα να κάνει κάποια κίνηση στην περιφέρεια. Φαίνεται να βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι. Ναι. Απλά το βγαίνουν τα κουκιά είναι λίγο αριθμητικό. Έτσι. Ο Τσόχλα, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει να πάω ξανά παιχνίδι με την Ερήφη, για παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει πολύ αυτή την περιφέρεια, το ίδιο ισχύει για τον Ζάρα. Και δεν το λέω για κακό αυτό. Ο Πάο το καλοκαίρι όταν έκανε μια ομάδα, προσπαθούσε να συνθέσει διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι και μετά, κάποια χαρακτηριστικά του φεύγουν, κάποιος προσπαθεί να τα καλύψει, κάποια άλλα τα μπαλώνει. Ναι. Έτσι. Θα προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο τώρα και στην περιφέρειά του. Εντάξει. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα πολύ πολύ απαιτητικό. Το Σάββατο με την ΑΕΚ, μετά έχει ταξίδι στην Ελβετία, παιχνίδι με τη Φριμπούργκ, μετά Πάτρα με τον Προμηθέα, μετά Τενερίφη, μετά το Κύπελο. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι όλα πολύ σημαντικά. Με κορυφή φυσικά εκείνο στην Κίνη. Και αν τα πάει καλά εκεί, και ένα τελικό Κυπέλου στα μέσα Φεβρουαρίου, 17 Φεβρουαρίου. Τόσο άμεσα θα γίνει, ναι. Το All-Star πότε είναι? Το All-Star είναι το Σαββατοκύριακο πριν τα παιχνίδια του Κυπέλλου. Δηλαδή 9-10 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Κάτσε, αλλά είπες τελικός είναι 10 Φεβρουαρίου. Γενικά να ξέρεις τελικός ότι διακοπή... Ο τελικός δεν είπες ότι είναι 10 Φεβρουαρίου. 17. 17, ναι. Να ξέρεις ότι η διακοπή που έρχεται για όσους δεν παίζουν στο Κύπελλο είναι πολύ μεγάλη. Γιατί μετά το τελικό έχει παράθυρα FIBA. Οπότε το μπάσκετ έχει κανένα μήνα διακοπή. Τι θα κάνετε? Άντε, εσύ παίζεις Κύπελλο, πες ένα... και μπορεί να περάσει και στο τελικό. Ναι, πω... Ναι. Μου ρελείς δύσκολα. Έχει μια μεγάλη διακοπή, μετά ξανά πάλι πάει non-stop μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά έτσι πάει η κατάσταση. Ναι. Εντάξει. Έτυχε και μέσα στο Νοέμβριο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά ήταν, που είχε τρεις εβδομάδες ένα κενό, αλλά τώρα θα είναι πιο μεγάλη από ό,τι κατάλαβα. Ναι, όχι, τώρα είναι μεγάλο γιατί σου λέω είναι All-Star, είναι Κύπελλο, είναι παράθυρα εθνικής ομάδας, οπότε ναι. Κάπου στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγο μετά τις αρχές Φεβρουαρίου, το μπάσκετ σταματάει για τους περισσότερους και επιστρέφει για αρχές Μαρτίου. Φουλ του φιλικού δηλαδή, μάλιστα. Φουλ του φιλικού. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Σας καταλαβαίνω σας μπασκετικούς, γιατί εντάξει, με την μπάλα το περνάμε, όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα αυτός ο μήνας είναι. Αν και νομίζω ότι αν ο Πάκ περάσει τον τελικό, λίγο θα τον ενδιαφέρει αν θα έχει διακοπή. Αν περάσει τον τελικό θα το πάρει και όλο τον Εκβατόπουλο, αφού το ξέρεις εσύ καλά αυτό. Το θέμα είναι να περάσει. Εκεί είναι το δύσκολο. Ναι. Μη μου κάνετε κανένα τελικό μεσοβδόμαδα και μου φεύγεις και σε ψάχνουμε κάθε τρίμερο στα δύο ωράκια κάτω. Είναι Κυριακή. Α, ωραία. 17 Φεβρουαρίου. Ναι. Άρα θα φύγεις από πάρει. Ο ημιτελικός στην Κίνη είναι 13, εκεί δεν θα είμαι Εκβατόπουλο, θα είμαι στην Αμποσχαλκίδα, να ξέρει. Μέρα, τι μέρα πέφτει, Τετάρτη. Τετάρτη, 5 η ώρα είναι το παιχνίδι. Αυτή μέρα θα πας, φαντάζομαι, συνάδελφε. Ναι, παρότι είχα μια σκέψη, την οποία δεν θα ακολουθήσω μάλλον. Κάτσε, ρε παιδί, μην είσαι πέφτει, νομίζω στην Πάτρα, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά είχα μια σκέψη παραμονή στην Αθήνα και το Σάββατο καθόλου στην Κρήτη, εν ώψη τελικού, αλλά δεν μπορεί να προγραμματιστεί κάτι τέτοιο με την εξυπνάδα τη ΕΟΚ να έχει τελικού 4 μέρε πριν το τελικό. Θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο αυτό να προγραμματιστεί για όλους και για τις ομάδες ακόμα που μπορεί να πάνε. Ναι. Έτσι. Είναι οπότε... πάντως... Ναι.
Οπότε... Τι είναι προγραμματίσει, φίλε, να προγραμματίσω εγώ να βρεθώ στο τελικό 4 μέρες μετά. Δεν μπορώ. Πρέπει να τελειώσει με τελικό και να πάω. Είχε χρόνια. Καταρχάς να πάει ο Πάο και μετά να το πάω εγώ. Είχε χρόνια να εφαρμοστεί αυτή η καινοτομία φέτος, δηλαδή η μητελική και 4 μέρες μετά ο τελικό. Πάρα πολύ έξυπνο. Ναι, πάρα πολύ έξυπνο. Πραγματικά. Και πάρα πολύ χρηστικό για όλους. Για τις ομάδες. Και φυσικά πιστεύω ότι και ο Κινέζο έχει τόσο υψηλό επίπεδο οργάνωση που μέσα σε 4 μέρες μπορεί να οργανώσει τελικό. Είναι γνωστό αυτό. Κύριο Τσαγκρόνη με τον κύριο Βασιλικόπουλο, βεβαίω. Ο οποίος έκλεισε και τα 80 και του χρόνια πριν. Αν πάω, ας πούμε, μία από τις ομάδες που πάνε στο τελικό και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να διοργανωθεί ένα τελικό μέσα σε 4 μέρες. Πάρα πολύ εύκολο. Χρόνια πολλά κιόλας στον πρόεδρο της ΕΟΚ που έκλεισε τα 80 του χρόνια. Από λίγες μέρες. Νέο παιδί είναι με νέες φρέσκες ιδέες. Ζωή να έχει έτσι να αλλάξει τον μπάσκετ στην Ελλάδα, να το κάνει καλύτερο. Όπως με τέτοιες αποφάσεις. Σεβάσου λίγο. Τι. Τόσο τίτλους έχει φέρει. Ναι, φτάνει όμως, ρε φίλε, φτάνει. Εντάξει, πήγαινε σπίτι σου. Φτάνει, άσε. Τώρα έχει το κούμπο. Τώρα ο τελευταίο τίτλος, ποιο θα του χαρεί. Άσε κανένα καινούργιο να χτίσει να αναλάβει. Τόσο μετά, έχουμε. Θα πάρει κάτι και με τον Ανατοκούμπο που του συμπαθεί πάρα πολύ και γενικά έχουμε μείνει. Ναι. Μέσα στο στόμα φιλιούνται. Και μετά θα αποχωρήσει. Με το κεφάλι ψηλά, δεν θα πήγε έτσι. Θα αποχωρήσει. Εντάξει, φίλε, είναι και βιολογικό το θέμα που είναι μετά. Ρε από την καρέκλα θα το τραβάνε και δεν θα σηκώνεται. Για ποιο θα βάλετε Βαδόπουλο εσύ, δηλαδή, που το λες με τέτοιο ύφος. Το ελληνικό μπάσκετ, όπως γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, ναι, έχει αναδείξει τεράστιες προσωπικότητες που έχουν, κάνουν γκέλ στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Εντάξει. Και μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο και να αναλάβει. Σαν παίκτες. Τι? Σαν παίκτες, σαν προσωπικότητες. Παίκτες προσωπικότητες που μπορούν όμως να υπομισθούν, νομίζω, το βάρος στις θέσεις. Όχι, διαφορά το ένα από το άλλο. Γιατί είναι 20. Στις άλλες ομοσπονδίες, δηλαδή, δεν βλέπεις, ας πούμε. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ποιο ο Καρμπαχό θα είναι, νομίζω ποιο είναι που έχει αναλάβει. Ναι, έτσι, ωραία. Ο Κυριλέγκο που έχει αναλάβει στη Ρωσία, ας πούμε. Ναι, ο Κυριλέγκο μην είναι, νομίζω. Τρώει και λίγο κράξιμο, δεν είναι και τόσο. Εντάξει, θα υπάρχει και κριτική, ρε Νίκο, τώρα. Αλλά βάζει ένα νέο άνθρωπο με νέες ιδέες. Ναι. Δύο είναι οι επιλογές που θα μπορούσε να είναι στην ΕΟΚ σε κάποια φάση. Πες μου. Λάζαρο Σαββατόπουλο η πρώτη. Ναι. Τρέλα. Και Θοδωρή Παπαλουκά η δεύτερη. Πάμε τη δεύτερη με 1000. Όλοι οι άλλοι πολύ καλοί παίχτες, αλλά εντάξει, από το κομμάτι του... Μίτσο Διαμαντίδη δεν ήθελες, δηλαδή. Δεν σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Όχι. Φραγκίσκος Αλβέρτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Φραγκίσκος Αλβέρτης, Παναθηναϊκός, εκεί τελείως. Εντάξει. Από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι να πεθάνει. Μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ, μάλιστα. Ωραία, συνάδελφε. Να σε αφήσω να ξεκουραστείς, να απολαύσεις την παρμεζάνα με το ποτάκι σου εκεί πέρα. Να, τελείωσε. Τελείωσε, μάλιστα, ωραία. Ναι. Και θα τα πούμε και αύριο από κοντά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Μοσχοβίτη, που μας είπε για του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εύκολη νίκη σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έκανε παρτάκι εκεί πέρα, να πούμε. Κάτσε να δούμε και τα τελευταία, το στοίχημα. Και μετά να σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά για να ακολουθήσει η εκπομπή που όλοι ξέρουμε τι ώρα ξεκινάει, αλλά κανένας δεν ξέρει τι ώρα τελειώνει και είναι η αγαπημένη, λατρεμένη ζούγκλα, έτσι, με έναν κύκλο ανθρώπων στους οποίους βασίζεται, με πρώτο φυσικά, τον Γιώργο Ζαγόρα, οι οποίοι, ρε παιδί μου, κάνουν απολαυστικές συζητήσεις. Λοιπόν, στο μπάσκετ, θυμίζω το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ νωρίτερα. 93-43 την ΟΠΑΒΑ. Η ΑΚ έρθει στη Φωλαμπράδα 82-90. Η Ντιζόν κέρδισε την Πανεβέζη 99-91 και Βρυς Μπολόνια ιτήθηκε την Μπεσίκτας 70-71 σε παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο στο ποδόσφαιρο. Στα μάτς τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γαλλία στο 90 Παρίσι Σεζερμέν Στρασβούργο 2-0. 1-0 σκορ ημιχρόνου. Στην Ισπανία στο 67, Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-0 στο 67. Η Μπαρσελόνα πια σήμερα ανακοίνωσε και τον Ντε Γιόνγκ από τον Άγιαξ. Πολύ καλή μεταγραφή. Στα παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο στην Αγγλία, Μπάρτον Manchester City 0-1 τελικό, πέρασε η City στην επόμενη φάση του κυπέλου. Στο Βέλγιο τελικό Μαλίν Σένσι Λουάζ 0-0. Στην Ολλανδία, Ολλανδία κύπελο Φέγενορτ Σιτάρτ 4-1. Στο 1-1 το είχαμε αφήσει, ξέσπασα τους Έγινους στα τελευταία λεπτά. Το καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες. Και έχουμε και όλα τελικά στη Σκωτία. Κιλμάρνο Κρέιντζερς 2-1, Μάδερ Βελχιμπέρνιαν 1-0, Σέλτιξ Εν Μίραν 4-0, Σεντ Τζόνσον Λίβινγκστον 1-0, Χάμιλτον Αμπερντίν 0-3 και Χάρτς Νταντί
1-2. Όλα τελικά στην Σκωτία. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Τα λέμε και πάλι ως Μπαλαντέρ αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καληνύχτα σας.